Κύριος Νίκος Παπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χρόνο δεν σας βάζω. Δεν σας αφήνω ελεύθερο, αλλά μην νομίζω το εκμεταλλευτείτε ότι και πολύ. Επανέλθει και συζητήσει ξανά και ξανά τα ζητήματα τα οποία έχουν μπει πλέον. Θα ξεκινήσω από την εξής παρατήρηση. Δεν υπήρξε από πουθενά, από καμία απολύτως μεριά, η πολιτική ή η επιστημονική θέση ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει ελληνικό διαστημικό οργανισμό. Και σας καλώ για άλλη μια φορά να σκεφτείτε το πόσο απέχει αυτή η πραγματικότητα από την πραγματικότητα που ορισμένοι προσπάθησαν να διαμορφώσουν όταν ξεκινήσαμε εμείς αυτή την κουβέντα για την αναγκαιότητα ίδρυσης του οργανισμού. Έτη φωτός, για να είμαστε και εντός του πλαισίου συζήτησης του διαστήματος. Απέχει έτη φωτός, πραγματικά. Πολιτικά δηλαδή, αν το δει κανείς, αυτή τη στιγμή και από όλο το πολιτικό φάσμα δεν ακούστηκε ούτε μία φωνή που να λέει ότι εδώ κακώς το συζητάμε αυτό το πράγμα και είναι ένας οργανισμός τον οποίο η χώρα δεν χρειάζεται. Άρα το θεωρώ αυτό ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, όπως έγινε και αναφορά για το γεγονός ότι χαιρετίστηκε από τους φορείς η πρωτοβουλία. Είχα την τύχη να βρεθώ στην ετήσια συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, της ΕΒΔΙΤΕ. Και εκεί πέρα συνάντησα πολλούς νέους ανθρώπους, μικρό μέσο όρο ηλικίας, που αισθάνονται ότι για πρώτη φορά η πολιτεία δίνει σημασία στην επιστήμη, στην δραστηριότητα την οποία έχουν αποφασίσει στη ζωή τους να υπηρετήσουν και η οποία μπορεί να είναι πολλαπλώς ωφέλιμη για την κοινωνία. Ακούστηκαν βεβαίως διαφορετικού τύπου κριτικές. Τώρα, περί αρμοδιοτήτων, δεν θα κάνω τίποτα άλλο από το να καταθέσω στην Επιτροπή το κείμενο της Επιτροπής του ΟΗΕ για την ειρηνική χρήση του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος. Στις γραμμές της κατευθυντήριες αυτού του κειμένου, του Διεθνούς Οργανισμού, της σχετικής αρμόδιας επιτροπής, χτίστηκε και το νομοσχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να λύσω μία παρεξήγηση. Δεν αδειοδοτούμε προγράμματα, αδειοδοτούμε αντικείμενα. Και αλίμονο, εάν εμείς θα μπαίναμε, ας πούμε, στην έρευνα από πάνω για να λέμε εσύ δικαιούσε αυτό να το ερευνήσει, εσύ δεν δικαιούσε να το ερευνήσει. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται περί μιας στοιχειώδους υποχρέωσης, η οποία έχει λυθεί 4 δεκαετίες τώρα, ότι οι χώρες όλες πρέπει να έχουν μητρό διαστημικών αντικειμένων και η οποία έρχεται αυτή τη φορά να πραγματοθεί και να γίνει η χώρα συμβατή με μία, νομίζω, αυτονόητη υποχρέωση. Είναι προφανές ότι ο ομιλών, και παρένθεση, όπως έγινε και στον περιβόητο διαγωνισμό, προφανώς με τις γνώμες των ειδικών θα προχωρήσουμε. Πώς θα πηγαίνουμε, δε, με την πολιτική μας έμπνευση, αλλημονώ δηλαδή. Τους καταξιωμένους επιστήμονες αυτής της χώρας θα εμπιστευτούμε. Σε όλα τα επίπεδα, κύριε Αμυρά, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εδώ άκουσα και διάφορα πράγματα τα οποία είναι, νομίζω, εκτός συζήτησης. Να φτιάξουμε μία ΑΕ του δημοσίου που θα αδειοδοτεί. Ούτε η ΝΑΣΑ δεν το κάνει αυτό. Ανεξάρτητη αρχή να αδειοδοτεί. Νομίζω πραγματικά ότι έγινε μία κριτική με τρόπο λίγο πρόχειρο και με μία κεκτημένη ταχύτητα από άλλα θέματα της αρμοδιότητάς μου, τα οποία ανοίγουν και στην περασμένη χρονιά. Έτσι, γιατί είμαστε ενώπιον καινούριων εξελίξεων. Έγιναν παρατηρήσεις και σε σχέση με την ευελιξία, αν είναι δέκο, δεν είναι δέκο κτλ. Νομίζω ότι το μείγμα της δομής της εταιρείας και σε σχέση με τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι οποίες έχουν μπει στον νόμο, διασφαλίζει και το δημόσιο έλεγχο, αλλά και τις ευελιξίες αυτές, οι οποίες είναι απαραίτητες, ούτως ώστε ένας δημόσιος οργανισμός που άπτεται των θεμάτων του διαστήματος να μπορεί πραγματικά να ανταποκρίνεται σε ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και πρέπει να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς τις καθυστερήσεις τις οποίες νομίζω ότι πολλοί γνωρίζουμε και έχουμε γίνει μάρτυρες στο δημόσιο. Δεν απαγορεύεται σε καμία startup να μπει, αλλά το ποσό των 6.000, όταν μιλάμε για εκτόξευση αντικειμένου, το ποσό των 6.000 ευρώ, νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο είναι αυτονόητο και ότι δεν θα έπρεπε να εγείρεται ως σημείο κριτικής.
ακούστηκαν και αιτιάσεις ότι μπορεί, λέει, να δημιουργηθεί μία δευτερογενής αγορά. Εδώ δεν έχουμε καν μητρό, ας πούμε, αντικειμένων και ανησυχούμε τι θα γίνει με τη δευτερογενή αγορά και τις μεταβιβάσεις των αδειών. Εντάξει, νομίζω είναι μία κριτική λίγο προθύστερη, η οποία δεν άπτεται της συγκεκριμένης πολιτικής συγκυρίας και με βάση το επίπεδο ανάπτυξης της βιομηχανίας και του κλάδου αυτού στη χώρα μας. Ακούστηκαν κάποια πράγματα τώρα για τις συχνότητες. Κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΕΝΤΙΦ δεν είναι ένας διεθνής οργανισμός. Είναι μια εθελοντική συζήτηση, συνάντηση χωρών που είναι όμορες, που γυτνιάζουν. Δεν υπήρχε συντονισμός λοιπόν συχνοτήτων με τις προηγούμενες χώρες, με τις γειτονικές χώρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η χώρα μας ήταν απούσα. Διότι άκουσα εδώ, λέει, ότι θα μας πάρει και συχνότητες στην Τουρκία. Τώρα δεν μπορεί να μας πάρει συχνότητες στην Τουρκία. Διότι μπήκε και η Τουρκία μετά από εμάς στην συγκεκριμένη συνάντηση των χωρών, όπου αποφασίστηκε για η κατανομή των συχνοτήτων. Και θα γίνει μία μετάβαση βεβαίως σταδιακά, μέχρι ενδεχομένως το 2022, εκτιμούν οι άνθρωποι οι οποίοι το αντικείμενο το κατέχουν πάρα πολύ καλά, και ο συντονισμός θα είναι απολύτως σαφής και συγκεκριμένος. Και εκεί ακριβώς θα μπορούμε να έχουμε και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της χώρας. Και θα ήθελα να παρακαλέσω πραγματικά να είμαστε λίγο επί του προκειμένου να συζητάμε. Διότι εδώ σχεδόν ακούσαμε ότι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης θα το καταψηφίσει το νομοσχέδιο, επειδή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έβγαλε απόφαση για 7 πανελλαδικές άδειες. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αντικείμενο πολιτικού διαλόγου αυτό το επιχείρημα, προς Θεού δηλαδή. Έχει περάσει και ένας χρόνος, εν πάση περιπτώσει, από αυτήν την ιστορία. Είναι ένας διαγωνισμός σε εξέλιξη και καλό θα κάνουμε όλοι να το καταλάβουμε. Για την τελευταία σημείωση του κύριου Σαρίδη, κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω στα πρακτικά την απάντηση την οποία μας έστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το πόσα χρήματα έχουν εισπραχθεί για το 2016 και το 2017, αν δεν κάνω λάθος, είναι με ημερομηνία μέχρι το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος, από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και τα νούμερα είναι, νομίζω, αποκαλυπτικά, διότι έχουν το 2016 ολόκληρο εισπράχθηκαν 35 εκατομμύρια και μέχρι τον Ιούλιο του 2017 είχαν εισπραχθεί 18. Ο συνολικός αριθμός, εάν δεν κάνω λάθος, δεσμεύομαι αν υπάρξει ανάγκη να επανέλθω με πολύ συγκεκριμένα νούμερα, από τον φόρο τηλεοπτικής διαφήμισης, το δημόσιο από το 2015 μέχρι τώρα έχει εισπράξει πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν είναι αληθές ότι δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνουν για τις άδειες. Αυτό είναι το αληθές. Το δεν πληρώνουν γενικώς δεν είναι αληθές. Και να επανέλθω στο ζήτημα του φόρου διαφήμισης και να πω, χωρίς να πω τίποτα καινούριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, η μείωση θα ισχύσει για τους αδειοδοτημένους από 1η Τετάρτου του 2018. Τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει μείωση. Πληρώνουν κανονικά 20%. Είναι απολύτως σαφές. Και η σούμα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα τους απαλύνει τη φορολογία, διότι υπάρχουν δύο πρόσθετες επιβαρύνσεις για τις ιδιοκτησίες των καναλιών. Η μία που προέκυψε από τη συμφωνία για τον ΕΔΟΕΑΠ και αφορά το 2% του τζίρου, και άλλη μία η οποία θα προκύψει από το κόστος που θα πρέπει, το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλουν για τις άδειες. Άρα συνολικά νομίζω ότι και εκεί πηγαίνουμε σε ένα ζήτημα, σε μία κατάσταση ρύθμισης. Εγώ θέλω να πω ότι από τώρα μέχρι και την Ολομέλεια μπορούμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση, να δούμε αν μπορούν να γίνουν και κάποιες οριακές αλλαγές, οι οποίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης θα τις κατευνάσουν, ας το πω έτσι, και είναι φιλοδοξία δική μας και πιστεύω όλη τη πλειοψηφία να διαμορφωθεί εδώ μια πλειοψηφία η οποία να υπερβαίνει την κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι θα είναι ένα εξαιρετικά θετικό μήνυμα και προς τον κόσμο που ασχολείται με
την έρευνα και την καινοτομία στο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και εδώ είναι νομίζω το ύψιστο χρέος μας ως μέλη της κυβέρνησης ή μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας προς τον ελληνικό λαό. Θα είναι το πιο θετικό μήνυμα, διότι άντε και το ψηφίσαμε αυτό, άντε και συγκροτήθηκε. Ορίσαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού Ανθρώπους. Εάν δεν υπάρξει μία καμπάνια ενημέρωσης για το πώς μπορεί αυτή η δυνατότητα να βελτιώσει τη ζωή του Έλληνα αγρότη, το τι σημαίνει για τις φυσικές καταστροφές, το τι σημαίνει για την ποιότητα των υδάτων μας, το τι σημαίνει για μία σειρά από πτυχές της ζωής μας, θα έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό. Οι τεχνολογίες είναι χρήσιμες όταν μπαίνουν μέσα στην καθημερινή ζωή. Την επηρεάζουν και την βελτιώνουν. Αλλιώς είναι για το εργαστήρι. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να αφηθώ σε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.